ήττα στο ΑΕΚ Ατρόμητος για το πρώτο μάτς, έχω να πω ότι η ΑΕΚ έχει πιάσει ταβάνι μεγάλο. Και τη στιγμή που μιλάμε, ο Ατρόμητος βρίσκεται σε ανωδική πορεία και σαν προπονητής ο Δέλλας και σαν ομάδα ο Ατρόμητος. Φαίνεται πιο φρέσκος, φαίνεται με καλύτερες τοποθετήσεις, έχει κάνει κάποιες αλλαγές, έχει περάσει τον Ούμπιντε στα χαφ, βγαίνει πολύ ωραία ο οχτάρι ο Ούμπιντε. Η τετράδα του δεν πάει άσχημα, ανεβαίνει πάρα πολύ ο Κυβρακίδης, ο οποίος ήταν τετραγωσάρης στο στίβο στην Κοζάνη. Φιντανίδης Λαζαρίτης είναι σταθερές αξίες, βγαίνει ο Μπάρκας σαν τερματοφύλακας, αποκτάει κάποια σχετική εμπειρία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και εκείνο το οποίο είναι σαν πρόβλημα στον Ατρόμητο είναι ότι ο Λετάλεκ δεν είναι και σέντερ φορ, θα μου πεις Ατρόμητος είναι. Αλλά η ΑΕΚ θα είναι σε πτώση. Έχει κάνει το top της, ο προπονητής είπε ότι την ξεζούμπησε και η ίδια και πιστεύω ότι στο κύπελλο δεν θα είναι καλή. Το δίνω σαν είδηση και για τους τυχηματζίδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο ΆΚΑ και τι θα γίνει στον Ατρόμητο. Εγώ βλέπω ότι η ΆΚ δεν θα κερδίσει. Και εκεί θα βγει εκεί το μάτς, στο ΆΚΑ. Και μπορώ να πιθανολογίσω ότι ο Ατρόμητος θα είναι στο τελικό. Και θα έρθω σε σύγκρουση με τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ, οι οποίοι πιστεύαν ότι η ΑΕΚ είναι η εύκολη κλήρωση και χαρούμενη κτλ. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚΣΥΔΕΣ και έβλεπα μπάλα, θα προτιμούσα να κληρωθώ με τον ΠΑΟΚ και να πάω στο τελικό παρά με τον Ατρόμητο. Τώρα, μπορεί να γελάσουν κάποιοι τώρα που θα το πούνε. Σήμερα πώς του μηνός έχουμε? Σήμερα είναι πρώτη του μηνός και είναι μεσημέρι 5 παρά. Θα πούμε τώρα τι λέει στη σελίδα. Εγώ βλέπω να περνάει ο Ατρόμητος και δεν βλέπω νίκη της ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Βλέπω δύο ισοπαλίες, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο ΑΕΚ Ατρόμητος. Και βλέπω να, δεν λέω ότι θα περάσει όλοι, βλέπω Ολυμπιακό Ατρόμητος στον τελικό.